Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι αγρότες. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο απευθύνει κάλεσμα οργάνωσης της πάλης για να υπάρξει απάντηση στο νέο κύμα επίθεσης που δεχόμαστε. Ήδη σήμερα θα βγει στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, πόρισμα που θα είναι πιλότος για την ισοπαίδωση της κοινωνικής ασφάλισης. Και αύριο ψηφίζεται η πρώτη δόση των προαπαιτούμενων για την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου που από κοινού ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜ και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καμιά αναμονή. Ήδη σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει η οργάνωση της αγωνιστικής απάντησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέσα από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών του Συνελεύσεων που οργανώνουν συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα στις 22 Οκτώβρη και απεργία στις 12 Νοέμβρη. Πανελλαδικά ξεπέρασαν τις 200 οι αποφάσεις συμμετοχής σε αυτή την οργάνωση. Στην Αρκαδία το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την 5η 22 Οκτώβρη στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής για την Αρκαδία, το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα καταστήματα και ΑΕ νομού Αρκαδίας, το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων, η ΕΛΜΕ Αρκαδίας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Αρκαδίας και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων νομού Αρκαδίας. Καλούμε και τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων και των μικρομεσαίων αγροτών να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο στην Τρίπολη. Βιομήχανοι, τραπεζίτες, τρόικα, κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν έχουν σκοπό να σαρώσουν ό,τι έχει απομείνει σε εργατικό δικαίωμα στους μισθούς, τις συμβάσεις, το ασφαλιστικό. Η ανάπτυξη που επαγγελίζονται θα στηθεί πάνω στα συντρίμμια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων με πάυθυνους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και προστασία. Από αυτήν την ανάπτυξη δεν έχουν όφελος οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, οι νέες και οι νέοι που θα είναι τα μεγάλα θύματα. Φέρνουν μαύρο μέλλον για τα παιδιά μας. Τα μέτρα δεν έχουν την έγκρισή μας, δεν υπάρχει λαϊκή συνένεση στο σφαγιασμό. Μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές εξελίξεις, να μην συνδικολογήσουμε στο γκρέμισμα σε ό,τι έχει απομείνει. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, είμαστε οι περισσότεροι και έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε την επίθεση που μας γίνεται. Πρέπει να το πιστέψουμε. Όλοι στον αγώνα ξεσηκωμός. Εργαζόμενοι, εργαζόμενε, άνεργοι και άνεργοι, νέα και νέοι, στην οργάνωση και στη συλλογική απάντηση που πρέπει να δοθεί, μην απέχεις. Η αποχή είναι η σιωπηλή αποδοχή των μέτρων, βούτυρο στο ψωμί των εκμεταλλευτών μας. Μας θέλουν αμέτωχους στον καναπέ να συχτηρίζουμε από μακριά. Οργανώσου, πάρε μέρος στους αγώνες για να αποτρέψουμε το νέο έγκλημα. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μνημόνια, φτώχεια και ανεργία. Όλοι λοιπόν την 5η, 22 Οκτώβρη στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Κύριε Πανούση, θα θέλαμε ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, η επίσκεψη του Γιώργου Ρωμανιά, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης? Από την μεγάλη συμμετοχή που υπήρχε φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα. Καταλαβαίνει δηλαδή ο κόσμος ότι έρχονται μαύρες μέρες, αυτό που λέμε. Η κοινωνική ασφάλιση πλέον χάνει κάθε χαρακτήρα κοινωνικής παροχής από το κράτος. Προβλέπονται νέες μειώσεις και εξισώσεις προς τα κάτω σε συντάξεις και δικαιώματα και ήδη η κατώτερη σύνταξη μειώθηκε από τα 4,86 στα 3,92 ευρώ. Χτύπημα στις υγείας και της πρόνοιας, της προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, σε απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από τα δίθεν βάρη του ασφαλιστικού. Και βέβαια το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης αφορά εκτός από τους εργαζόμενους και τους επαγγελματοβιοτέχνες
και τους αγρότες. Αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα πλήττει βάναυσα τις γυναίκες. Καμία κατηγορία, κανένας κλάδος δεν θα διασωθεί μόνος του. Και γι' αυτό λέμε και κανένας να μην ξεγελαστεί από την προσπάθεια των του διαχωρισμού των εργαζόμενων και των επαγγελματικών κλάδων. Το διέρη και βασίλευε, το χρησιμοποιούν συνεχώς και είναι δοκιμασμένη τακτική απέναντι στο λαό. Τα μέτρα πρέπει να επιστραφούν από τα συνδικάτα τους εργαζόμενους ως απαράδεκτα. Είναι μέτρα πρωτοφανούς σκληρότητας, συνεχίζουν να ολοκληρώνουν την επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, με στόχο την πλήρη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης έχει απομείνει. Η αλήθεια είναι ότι ο αντασφαλιστικός σχεδιασμός και η λαϊλασία των ταμείων αποτελούν ένα τεράστιο αντεργατικό έγκλημα, προμελετημένο και διαρκείας, για να παραδώσουν την ασφάλιση στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους επιχειρηματίες της υγείας. Επομένως, λέμε και πρέπει να οργανωθεί ο αγώνας όλων των κλάδων, όλων των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων αγροτών. Αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα τις νέες γενιές. Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από την νέα θεωρία των ισοδύναμων και της ήπιας εφαρμογής. Στη φτώχεια, στην ανεργία και στην κατάργηση των δικαιωμάτων δεν υπάρχει ήπια εφαρμογή. Ανακούφιση υπάρχει μόνο στον αγώνα για την ανατροπή. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που καλούμε στη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 5ης, 22 Οκτώβρη, στην πλατεία Πετρινού στις 7 η ώρα το απόγευμα.